Δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε σχέση με το νομοσχέδιο. Από την πλευρά μας τουλάχιστον έχει εξαντληθεί αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω την θέση μας σε σχέση με τις τροπολογίες. Ορισμένες από αυτές είπα και στην πρωτολογία, αλλά και θα επαναλάβω ορισμένα, αλλά και πιο ολοκληρωμένα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στην πρώτη υπουργική τροπολογία με γενικό αριθμό 1548 και ειδικό 147, είπαμε ότι υπερψηφίζουμε. Αφορά τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι. Εκκρεμεί όμως, επαναλαμβάνουμε, για τους οποίους δεν είπατε κάτι, η υπόθεση των 163 εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι που δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη τροπολογία. Δεν διαφέρουν σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους. Απλώς έτυχε αυτοί οι άνθρωποι να μην συμπληρώνουν τα μόρια, να μην έχουν τα μόρια, παρόλο που σε αρχικό χρόνο τα είχαν. Άρα λοιπόν οφείλεται να τακτοποιηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Θα είναι αδικία αν τους αφήσεις τα απ' έξω. Έστω και ένας αν ήταν. Το ίδιο με τους παρατασιούχους. Αυτό όπως λέγεται η ουρά της 3K. Δεν είναι ρουσφετολογικές προσλήψεις. Μου το είχατε πει και κάποια στιγμή σε μια επίκαιρη ερώτηση που είχαμε. Έχουν κρυθεί από τον ΑΣΕΠ. Και εδώ αδικούνται αυτοί οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν να τακτοποιηθούν, να τακτοποιηθεί η υπόθεσή τους. Τώρα, σε σχέση με την τροπολογία, υπουργική τροπολογία 1549, γενικό 148, ειδικό αριθμό. Θα ψηφίσουμε παρόν. Είναι ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρώτο άρθρο αφορά τη ρύθμιση των ΔΕΙΑ. Θα ψηφίσαμε θετικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι εντάσσεται μέσα σε μια γενικότερη τροπολογία που έχει πάρα πολλά άρθρα. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ήταν αναγκαία αυτή η ρύθμιση για να επιχορηγηθούν οι ΔΕΙΑ, έτσι ώστε να μην επομιστεί το κόστος λειτουργίας τους, να μην επιβαρυνθεί δηλαδή ο λαός και μάλιστα με ένα... με το ενεργειακό κόστος που έχει ανέβει στα ύψη. Εκείνο που βαραίνει προφανώς περισσότερο είναι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού για το 2023, που αντιλαμβάνεστε ότι κινείται μέσα στα πλαίσια του νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου, που καθορίζει η κυβέρνηση κάθε φορά σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες, τους επιχειρηματικούς ομίλους, ποιο και αν θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμα και οι όποιες αυξήσεις δίνονται, εξανομίζονται πολλαπλάσια μπροστά στο ύψος, την αύξηση δηλαδή του πληθωρισμού. Άρα αποτελεί κοροϊδία η οποιαδήποτε αύξηση. Βέβαια, ό,τι και να πάρει ο εργαζόμενος, καλό είναι, αλλά οφείλει, ο αξίζει μάλλον να πάρει τα πολλαπλάσια, τουλάχιστον να έρθει στα επίπεδα του 2008-2009. Για την χρηματοδότηση, το άρθρο 4 της συγκεκριμένης τροπολογίας που αφορά προγράμματα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών, νηπίων κτλ. Θα ψηφίζαμε παρόν, δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε, καθώς επίσης και για τη χρηματοδότηση φορέων του αθλητισμού, επίσης θα ψηφίζαμε παρόν. Αντιλαμβάνεστε ότι επανερχόμαστε στο θέμα των τροπολογιών, των υπουργικών τροπολογιών που περιλαμβάνουν πολλά άρθρα μαζί που θα θέλαμε είτε να υπερψηφίσουμε είτε να δηλώσουμε παρόν και επειδή ένα από αυτά τα άρθρα βαραίνει στο όχι, αναγκαζόμαστε στο σύνολό τους να καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Για τις βουλευτικές τροπολογίες είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, δύο βουλευτικές τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ 25 για την αναστολή εξώσεων σε σχολικές μονάδες που στεγάζονται εντός ιδιωτικών μισθωμένων κτηρίων. Είναι σωστές αυτές οι βουλευτικές τροπολογίες. Θεωρούμε απαράδεκτο από την πλευρά, είναι μικρόψυχη απόφαση. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτή η άρνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αφορά μόνο το ΕΓΑΛΕΟ, βεβαίως με αφορμή το ΕΓΑΛΕΟ και το όλο θέμα που έχει προκύψει. Αλλά είναι ένα γενικότερο πανελλαδικό ζήτημα των ιδιόκτητων κτηρίων που στεγάζουν σχολικές μονάδες και κινδυνεύουν
να μείνουν εκτός σχολικής στέγης. Ευχαριστώ.